Αυτή η συμφωνία είναι, δεν το λέω εγώ, χρειάστηκαν 12 ώρες για να εξηγήσετε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είναι γεμάτη από ασάφειες. Και μάλιστα... Μα είναι γεμάτη από ασάφειες. Και θέλει να το παραδέχεσαι. Προφανώς και. Όχι μόνο το παραδέχεσαι. Ασάφειες οι οποίες μπορεί όμως να ερμηνευτούν από τους εταίρους όπως θέλουν και όχι από εμάς όπως θέλουμε. Γιώργο. Για το θέμα του ΦΠΑ, για το θέμα των, του ασφαλιστικού, των εργασιακών σχέσεων. Είμαστε πολύ περήφανοι για το βαθμό της ασάφειας. Χρησιμοποιώ και έναν όρο. Σκόπιμα δηλαδή το κάναμε αυτό. Δημιουργική ασάφεια, βεβαίως και το κάναμε σκόπιμα. Τι σημαίνει δημιουργική ασάφεια? Να σου πω τι σημαίνει. Θα αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη στιγμή, μια συγκεκριμένη κάντε συζήτηση. Κάντε μου για να το καταλάβει ο κόσμος. Ακριβώς. Συγκεκριμένη συζήτηση, θα σου πω με ποιον συζήτηση. Ναι. Αλλά στις Βρυξέλλες. Ναι. Έτσι. Σου λέει, καταλαβαίνουμε το οικονομικό σκεπτικό που μας παρουσιάζεις, Γιάννη Βαρουφάκη, Υπουργέ Οικονομικών της Ελλάδας. Καταλαβαίνουμε το οικονομικό σκεπτικό ότι δεν μπορείς να έχεις 4,5% πλεονάσματα πρωτογενή τα επόμενα 10 χρόνια, γιατί αυτό θα ουσιαστικά θα καταστρέψει τον ιδιωτικό τομέα. Δεν ξεκαθαρίζεται αυτό η συμφωνία. Σωρέπτο, περίμενε. Λέει κατάλληλα πλεονάσματα. Περίμενε, περίμενε. Δεν λέει μειωμένα. Περίμενε και σου λέει, συμφωνούμε. Αλλά ξέρεις κάτι, αν να το περάσουμε τώρα, αύριο, σήμερα, και μετά να πάει και στα κοινοβούλια, και ξέρεις σε ποια συγκεκριμένα κοινοβούλια πηγαίνει, εάν βάλουμε ένα νούμερο εκεί μέσα. Ή να πούμε ότι καταργείται η προηγούμενη σας δέσμευση, απλά δεν θα περάσει σήμερα. Και σου προτείνει να χρησιμοποιήσουμε έναν ασαφή επιθετικό τώρα προσδεσμό. Τώρα κάνει που το λέμε όμως, ότι ξέρετε κάτι, σας δουλεύουμε. Δεν βάζουμε όχι, συγκεκριμένα. Δεν κατάλαβα. Εκείνοι μου το ζήτησαν. Δεν δουλεύουν κανέναν. Σου λέει για να το περάσουμε εμείς από τη Βουλή μας, για να το περάσουμε εμείς από το θεσμό μας, είναι καλύτερο να το αφήσουμε φλού. Γι' αυτό κάτι δεν βάλαμε το 751 για παράδειγμα. Προφανώς. Επειδή είπα. Προφανώς. Θα βάζαμε ποτέ νούμερα ότι... σε μια τέτοια συμφωνία. Υπάρχει αρκετή αμφισημία για να μην είναι δεσμευτικές. Η ασάφεια που μας έλεγε. Εισήχθη εξ επιτούτου και επιδέξια εκεί μέσα για να μην είναι δεσμευτικές. Τους τη φέραμε δηλαδή. Όχι. Όχι. Καθόλου. Αλλά πραγματικά καθόλου. Ήταν συμφωνία. Και εκείνοι το ήθελαν. Θέλαν. Και εκείνοι να απεγκλωβιστούν. Να το πω διαφορετικά. Δεν θέλαν να γραφεί με έναν τρόπο που μετά να έχουν πρόβλημα με τους δικούς τους βουλευτές. Με τους δικούς τους υπηρεσιακούς μέσα, μέσα στους θεσμούς. Γι' αυτό η ασάφεια, η οποία μπήκε εκεί, δεν είναι προϊόν μόνο δικής μας επιδεξιότητας. Είναι και δικής τους. Πρέπει να το δούμε. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, Γιώργο.